κυρία Δουλγεράκη ολοκληρώσει επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και την Αγροιατροφική Σύμπραξη. Είναι διαδικτυακά, συνολική διάρκεια 105 διδακτικών ωρών, σε σημαντικές θεματικές ενότητες όπως είναι το εξαγωγικό μάρκετινγκ, όπως είναι τα νέα πρότυπα των προϊόντων, οι προδιαγραφές, η οργάνωση γραφείου, όπου το παρακολούθησαν στελέχη των επιχειρήσεων του αγροιατροφικού τομέα, του τουρισμού, παραγωγή, με μεγάλη συμμετοχή που έφτασε τα 500 άτομα. Οι επιτυχώντες τώρα του προγράμματος αυτού, ύστερα από αξιολόγηση, πήραν και πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου Κρήτης με πιστοτικές μονάδες. Ποιος ήταν ο στόχος? Κυρία Τζουζεράκη, στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε και να στηρίξουμε τους δύο βασικούς παραγωγικούς τομέας της Κρήτης, όπου είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. Να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάρτιση των εργαζομένων τους και βέβαια να δούμε μια παράλληλη ανάπτυξη των δύο τομέων, διασυνδέοντας τα στελέχη και τα προϊόντα τους. Οι επιχειρήσεις τώρα όσον αφορά την αγροιατροφική σύμπραξη, η παραγωγή, οι επιχειρήσεις, η παραγωγή του αγροιατροφικού τομέα, τους δόθηκε όταν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις σε όλες αυτές τις βασικές ενότητες που είπαμε, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τα προϊόντα τους και εν τέλει να μπορέσουν να τα προωθήσουν καλύτερα. Υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το πλαίσιο? Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο κόσμος ο οποίος παρακολούθησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πιστεύω ότι ήταν η αρχή μιας δομής όπου θα συνεχίσουν να γίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια, έχοντας δει και τις περισσότερες αδυναμίες σε ποιους τομείς τις έχουμε, ώστε επειδή και ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός παίζουν καθοριστικό ρόλο και για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη του νησιού, να δώσουμε περαιτέρω βάρος και να συνεχιστεί αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία. Ωραία. Απασχόληση προϊόντα, διασύνδεση αυτών των δύο τομέων. Θέμα το οποίο συζητάμε χρόνια, συζητάτε και εσείς, συζητάω και εγώ, συζητάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Το επιθυμητό σε κάποιο βαθμό έχει έρθει έτσι ώστε τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα να έχουν πέρασμα μέσα από το χώρο του τουρισμού, τις επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, προς όφελος και των δύο και της τοπικής οικονομίας εν τέλει? Κυρία Δουλγεράκη, χρόνο με το χρόνο υπάρχει μία πρόοδος. Δεν είναι στο σημείο το οποίο θα θέλαμε, αλλά βλέπουμε όλο και περισσότερα ξενοδοχεία. Βλέπουμε και ότι αναζητούν την κριτική διατροφή, διότι η κριτική διατροφή και τα κριτικά προϊόντα είναι εκείνα που θα μπορέσουν να του δώσουν μια υπεραξία στο τουριστικό προϊόν. Να έχουν και αυτοί μια καλύτερη πρόταση προς τους πελάτες τους. Και είναι αυτό που σιγά σιγά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι θέλουν να πάρουν τα κριτικά προϊόντα, να τα αναδείξουν και να τα δοκιμάσουν οι επισκέπτες μας. Από την άλλη βλέπουμε τα εστιατόρια, τις ταβέρες του νησιού μας, οι οποίοι κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια όσον αφορά την κριτική διατροφή. Έχουν πολύ καλά προϊόντα, ώστε οι επισκέπτες μας, οι τόσοι πολλοί επισκέπτες μας που έχουμε κάθε χρόνο στο νησί μας και εύχομαι και φέτος να είναι μια καλή χρονιά, να μπορούν να τα δοκιμάσουν και όχι μόνο να τα δοκιμάσουν, αλλά να τα επικοινωνήσουν και στις χώρες τους. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι μόνο ότι θα τα δοκιμάσουν στον τόπο μας, είναι ότι θα τα διαφημίσουν θετικά και στις χώρες τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.